Να δούμε και τι λένε τα διεθνή πρακτορία και ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες από την Ουάσιγκτον. Νικολέτα Κρητικού είναι μαζί μας. Να σου πω εσύ ότι μετά τις ευρείες επιχειρήσεις που είχαμε στο βόρειο Ιράκ, η Τουρκία σφυροκοπά τις τελευταίες ώρες και την βόρεια Συρία. Εκεί έχει στοχοποιήσει κουρδικούς στόχους, τους Κούρδους μαχητές, ως αντίπεινα για το τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Ένας πρώτος απολογισμός, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τα χτυπήματα των τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στη ζώνη της βορειοανατολικής Συρίας που ελέγχεται από τους Κούρδους μαχητές. Να σου πω ότι η Άγκυρα έχει ξεκαθαρίσει πως θα είναι αμήλικτη απέναντι στους Κούρδους μαχητές, τους οποίους ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την οργάνωση YPG δηλαδή συγκεκριμένα, την έχει χαρακτηρίσει ως Συριακό βραχιόνα του PKK. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα, και πάμε ξανά στο Μανώλη Κωστίδη να δούμε αν έχουμε πληροφορίες από την πλευρά της Άγκυρας σε σχέση με αυτή την κατάληψη του μη επανδρομένου αεροσκάφους. Υπάρχουν πληροφορίες και χρειάζεται λίγη προσοχή στην ανάγνωσή τους, διότι πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας λένε το μη επανδρομένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε στην περιοχή Χασέκια στη Βόρεια Συρία δεν ανήκει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Δεν λέει για την Τουρκία, μιλάει για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Θα ξεκαθαρίσω γιατί το λέω αυτό. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, μίλησε, ο Πάτρικ Ράιντερ, μίλησε στο CNN Turk. Εξέφρασε τη διαφωνία των ΗΠΑ για τις εξελίξεις, διότι είπε: παρατηρούμε τις εξελίξεις στη Βόρεια Συρία. Εκφράζουμε την ανησυχία μας πως η αύξηση της στρατιωτικής δράσης θα πλήξει τους αμάχους και τις συμμαχικές δυνάμεις που καταπολεμούν το Ισλαμικό κράτος. Εκεί, κατά την Αμερική, καταπολεμούν το Ισλαμικό κράτος οι Κούρδοι και μαζί με τις ΗΠΑ. Άρα υπάρχει μια προειδοποίηση. Κάτι που προκάλεσε εντύπωση είναι ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας είπαν χαρακτηριστικά ότι πράγματι έχουν πλήξει στόχους στη Βόρεια Συρία. Δεν μίλησαν όμως για το επανδρομένο αεροσκάφος. Λοιπόν, έχουμε αναζωπήρωση έντασης εκεί στην περιοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.